Μέχρι σήμερα είχαμε ζευγάρια που έκαναν μαζί πρωινό. Από εβδομάδα θα έχουμε κολλητές να κάνουν απέναντι πρωινό. Από τη Δευτέρα για μία ώρα η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και της Φέης Κορδά θα παίζει απέναντι από την εκπομπή της Σταματίνα Σιντσιλή, καθώς μεταφέρθηκε από το απόγευμα. Και την Παρασκευή το βράδυ δύο παρουσιάστριες συναντήθηκαν στα γενέθλια της φίλης τους και δημοσιογράφου Μέρης Παλιαλέξη. Στην παρέα και η σύντροφος του Αντώνη Στρόιτερ, Ιωάννα Μπούκη. Ξεχάστε τις κόντρες στην πρωινή ζώνη. Απόδειξη η φωτογραφία που βρήκαμε στο Twitter. Χαμογελαστές και στα ίδια χρώματα ντυμένες, λευκό πουκάμισο η Φέη, λευκό πουλόβερ στα Ματίνα, απόλαυσαν την βραδινή τους έξοδο. Θεωρώ ότι είναι άδικο να μπούμε σε μια διαδικασία ευθείας σύγκρισης. Είμαστε μια εκπομπή ωραία, η οποία πέφτει κάπου στη μέση των παιδιών, με άλλο στήσιμο, άλλο κόνσεπτ. Η Φέη και η Σταματίνα είναι πολύ καλές φίλες. Ο Γιώργος Λιάγκας και η παρουσιάστρια είχαν γνωρίσει στη Σταματίνα τον Θέμη Σοφό. Κάνουν παρέα σαν ζευγάρια. Και ο Γιώργος Λιάγκας αλλά και η Φέη Σκορδά μέσα από την εκπομπή τους έστειλαν τις ευχές τους. Διαβάζω ότι η Σταματίνα Τσιμψηλή θα πάει στην πρωινή ζώνη και πραγματικά, επειδή το λέω χρόνια και θέλω να το πω, αν γίνει αυτό, είναι κάτι πάρα πάρα πολύ καλό. Μακάρι για την πρωινή ζώνη. Καλή επιτυχία. Βέβαια. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και εύχομαι κι εμείς, ας πάρουμε και τα μισά νούμερα από τα παιδιά, ας πάρουμε και το 1/3, ευχαριστημένοι θα είμαστε. Μεγάλο μέρος του πρωινού παιχνιδιού θα πάρει στις αστρολογικές της πλάτες η Λίτσα Πατέρα. Δεν ήταν και εύκολο, όπως ακούγεται, να πει το ναι να επιστρέψει και πάλι στην πρωινή ζώνη, έστω και για μία ώρα. Να μου πείτε, εύκολα και Λίτσα Πατέρα δεν είναι και συνώνυμα. Θα είναι η Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή? Από όσο ξέρω, ναι. Δεν θέλω να μιλάω εξ ονόματος κανενός, αλλά εγώ θέλω πολύ να είναι. Δεν ξέρουμε αν είχε προβλέψει αυτή την επιστροφή η Λίτσα Πατέρα, που θα λέει πλέον ζωντανά τα ζώδια, όπως έκανε δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Η αρχή στο κανάλι του Αμαρουσίου για πρωινή ψυχαγωγική δόση έγινε. Λίγο ζώδια, λίγο ένας καλεσμένος, λίγο αργότερα ίσως και μαγειρική. Ανοίγει το παράθυρο για ταυτόχρονα η συζήτηση για το ενδεχόμενο επιστροφής πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής.